Εμένα μου λείπει ο ελληνικός καφές, γιατί ο ελληνικός καφές είναι κυμπάρης. Ο ελληνικός καφές έχει θύμησης, θυμάται το κούκι, θυμάται το μεσολόγιο. Ο ελληνικός καφές δεν βράζει. Ο ελληνικός καφές κάνει έξοδο. Ο ελληνικός καφές έχει την απέτηση να είσαι από πάνω του και να τον ανακατεύεις. Και είναι πιασμένοι χέρι-χέρι ο ελληνικός και σε κοιτάνε στα μάτια και λένε «Περιμένετε, περιμένετε μην βράσετε ακόμα, περιμένετε να βαρεθεί και να γυρίσει από την άλλη». Αρχίζουν και καταστρώνουν σχέδια, παιδιά, οι κόκκινοι. Λοιπόν, εσείς θα χυθείτε και θα σβήσετε τη φωτιά πάνω στον καζάκι, εσείς θα κάνετε μια λιμνούλα πάνω στον πάγκο και εσείς θα χωριστείτε σε δύο σταγόνες και θα κυλάτε τα ντουλάπια σε διαφορετική ταχύτητα μεταξύ σας για να τον μπερδέψετε. Και εσείς θα πάνε και να σου πω, πω καλά έχει και δεν βράζει ο καφές. Και με το που κάνεις το λάθος να γυρίσεις από την άλλη μέσα, τώρα αδέρφια, έξοδος! Με stand-up comedy τίμησαν τη γυναίκα τα μέλη του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, δύο κομικοί, ο Παναγιώτης Κούδας και η Αργυρό Γιαπουτζή, προσέφεραν γέλιο με τον γνωστό τρόπο που μόνο λίγοι μπορούν. Στην Ελλάδα, η Γενική Γραμματεία Ισότητας στο Φύλλο είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή των πολιτικών ισότητας. Παρά το γεγονός ότι διανύουμε πλέον τον 21ο αιώνα, ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος, διότι βλέπουμε ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να παλεύουν για τα αυτονόητα. Βλέπουμε ότι το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα που δεν γνωρίζει ούτε σύνορα, ούτε θρησκεία, ούτε κουλτούρα. Έτσι λοιπόν, αυτή την ημέρα τιμούμε τις γυναίκες αυτές που καθημερινά δίνουν τον αγώνα τους για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Ο Παναγιώτης Κούδας είναι ένας από τους γνωστούς κωμικούς στο είδος του και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι δέχθηκε με πολύ χαρά και αυτήν την πρόσκληση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο χρήζει όσο γίνεται μεγαλύτερη ενημέρωση προς τον κόσμο. Είναι το θέμα το γυναικείο, παρότι ζούμε στο 2019, ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε, να διαβούμε σαν κοινωνία. Για να μπορέσουμε να κάνουμε το αυτονόητο, όπως είπε και ο Δημήτρης. Ελπίζουμε σήμερα εμείς, αν και ο σκοπός μας είναι απλά να διασκεδάσουμε τον κόσμο, να δώσουμε τη δυνατότητα λίγο στον κόσμο να κοιτάξουμε λίγο κάποια θέματα που μπορεί να είναι τρομακτικά ή φοβιστικά ή δύσκολα και να τους κάνουμε να γελάσουν με αυτά, γιατί θεωρούμε ότι στην κωμωδία, όταν κοιτάς κάτι τρομακτικό και καταφέρεις να γελάσεις με αυτό, το κάνεις ίσως στο μυαλό σου λίγο λιγότερο δυνατό, λιγότερο τρομακτικό. Και παίρνεις μια ανάσα για να το πολεμήσεις ακόμα περισσότερο.